Θα μείνουμε στο θέμα, θα δούμε τις ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Βαλινάκη, καθηγητής διεθνών σχέσεων, πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Καλησπέρα, ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας, κύριε Βαλινάκη. Καλή χρονιά με υγεία, ευχόμαστε. Καλησπέρα, κύριε Ριστόδουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές του Flash. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά, φυσικά. Να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά. Τα τελευταία επεισόδια ήταν οι επισκέψεις του κυρίου Μπλίνκεν στις δύο χώρες, τα όσα ήταν στην ατζέντα των συζητήσεων, τα εξοπλιστικά σε πρώτο επίπεδο και οι χθεσινές διευκρινιστικές για το περιεχόμενο των συναντήσεων δηλώσεων του Πρωθυπουργού στην κρατική τηλεόραση. Να τα αξιολογήσουμε όλα αυτά. Τι πρόσημο βάζουμε στην επίσκεψη Μπλίνκεν στην χώρα μας και την Τουρκία βεβαίως? Κοιτάξτε, έχω την αίσθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή βλέπουν την Τουρκία να αντιστέκεται, να επιμένει δηλαδή στο βέτο της για τη Σουηδία, που είναι ένας στόχος πολύ σημαντικός για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, αρχίζουν να προσθέτουν στη ζυγαριά και άλλα πλεονεκτήματα και άλλα κέρδη για την Τουρκία. Ενώ δηλαδή το πρώτο κέρδος που βλέπουμε όλοι να διαφαίνεται στον ορίζοντα είναι τα λεγόμενα F-16 που η Τουρκία περιμένει ότι θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στα οποία πρέπει να προσθέσουμε, γιατί είναι σημαντικό και το ξεχνάμε, στην Ελλάδα και 900 πυράβλους μαζί με αυτή την παραγγελία των 120 αεροσκαφών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό λοιπόν είναι, αν θέλετε, το εμφανιζόμενο μπροστά ως κέρδος της Τουρκίας. Όμως ακριβώς γιατί βλέπουν την Τουρκία να αντιστέκεται, προσπαθούν να βάλουν και άλλα στη ζυγαριά, μεταξύ των οποίων είναι η καθυστέρηση του ελληνικού προγράμματος F-35, ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη από πέρσι πανηγυρίζαμε ότι το έχουμε στην τσέπη μας και το οποίο ακόμα δεν έχει νομικά προχωρήσει, πολύ περισσότερο να φτάσουν τα αεροσκάφη αυτά επιχειρησιακά, που θα πάρει καμιά δεκαετία σχεδόν για να ολοκληρωθεί μια μοίρα στα χέρια της Ελλάδας. Και προσθέτουμε τώρα τις τελευταίες μέρες, με έκπληξη θα έλεγα, και να προσθέτουν οι Αμερικανοί και βλέπουμε εμείς ένα νέο ρόλο της Τουρκίας που δεν τον περιμέναμε στην Μέση Ανατολή. Προσωπικά είχα πει ότι πρέπει να έχουμε το νου μας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, στη Γάζα, διότι σε κάθε πόλεμο υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Και πρέπει να προσέξουμε να μην είναι η Τουρκία στους νικητές και εμείς στους ηττημένους. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Τουρκία πήρε το πράσινο φως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το είπε ο ίδιος ο Μπλίνκεν, για να συμμετάσχει στην επόμενη μέρα του πολέμου στην αναδιοργάνωση της Γάζας. Προσέξτε, στη διακυβέρνηση της Γάζας, είπε ο Μπλίνκεν, στην ασφάλεια της Γάζας, άρα σε στρατιωτικό επίπεδο, και βεβαίως στο ανθρωπιστικό, στο κατασκευαστικό τομέα κτλ. Άρα αυτό σημαίνει ότι παρά τις αντιρρήσεις που όλοι πιστεύουμε ότι έχει το Ισραήλ, η Τουρκία εξασφαλίζει ένα ρόλο, χάρη βεβαίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν από την άλλη μεριά κάνει το τελευταίο βήμα για την άρση του βέτο με τη Σουηδία. Άρα έχει μεγαλώσει το πακέτο όσο περνάει ο καιρός για την Τουρκία. Τώρα από την άλλη μεριά, τι κερδίζει η Ελλάδα από όλα αυτά? Και αν κερδίζει. Έχουμε δυστυχώς μια καθυστέρηση στο πρόγραμμα F-35. Παναλαμβάνω, πέρσι ανακοινωνόταν ότι είναι στην τσέπη μας, έρχεται. Τώρα βλέπουμε ότι έχει συνδεθεί με το άλλο πρόγραμμα και ελπίζουμε να αποσυνδεθεί. Δεν βλέπουμε όρους στο πακέτο των F-16, όρους ελληνικού ενδιαφέροντος. Λέγαμε παλιότερα ότι τα όπλα αυτά θα τα έπαιρνε και καλά η Τουρκία, αλλά με όρους που δεν θα την επέτρεπαν να τα χρησιμοποιήσει στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο να γίνεται, δεν φαίνεται στο ορίζοντα. Θα εκπλαγώ πολύ θετικά αν αυτό συμβεί. Και βλέπουμε επίσης ότι ζητούν οι Αμερικανοί επιπλέον σε όλα αυτά έναν αυξημένο ρόλο της Ελλάδας, μεγαλύτερη βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά και την παρουσία της στρατιωτικής της Ελλάδας στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον των Χούθη. Άρα βλέπουμε ότι το ισοζύγιο δεν είναι και ιδιαίτερα θετικό, θα έλεγα, για την Ελλάδα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σας, πολύ διαφορετική από άλλες που έχουμε ακούσει. Και νομίζω ότι είναι και
αρκετά αποκαλυπτική για τις πολιτικές προσεγγίσεις των δύο χωρών. Κάποιοι χαρακτήρισαν αυτοκτονική την πολιτική προσέγγιση της Τουρκίας στο Μεσανατολικό το προηγούμενο διάστημα, ότι διαπαντός έχει στρέψει την πλάτη στην Δύση, ότι η Δύση θα στρέψει την πλάτη σε εκείνη. Η ιστορία μάλλον διαψεύδει εκείνες τις προβλέψεις κάποιων, έτσι. Υπάρχει ένας ευσεβοποθισμός από τη δική μας τη μεριά. Θα θέλαμε η Τουρκία να μην εμπλακεί, θα θέλαμε να τιμωρηθεί για τη συμπεριφορά της την αντισυμμαχική, θα θέλαμε πολλά. Αλλά δυστυχώς στην πραγματικότητα όποιος κινείται σοβαρά, με σχέδιο, με αν θέλετε ακαταπώνητο δυναμισμό, με την έννοια του ότι παίρνει τηλέφωνο, τρέχει εδώ, κάνει ταξίδια εκεί, ξέρει πώς να παίξει το διεθνές παιχνίδι. Γιατί όλο το διεθνές παιχνίδι είναι συναλλακτικό. Η χώρα μας ζει ακόμα στον αιώνα του διεθνούς δικαίου. Ωραία είναι το διεθνές δίκαιο. Φυσικά είμαστε υπέρ του διεθνούς δικαίου. Αλλά ο κόσμος λειτουργεί συναλλακτικά. Δεν πάει μόνο με το διεθνές δίκαιο. Είμαστε η μόνη χώρα, πιστεύω, στον κόσμο ή από τις λίγες που μιλάει μόνο για διεθνές δίκαιο και δεν μιλάει για προώθηση των δικών μας συμφερόντων. Τουλάχιστον στον επίσημο λόγο. Πρέπει λοιπόν να κοιτάμε τι είναι συμφέρον για την Ελλάδα. Και όχι πάντα τι είναι αυτό το οποίο πρέπει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, γιατί πολλές φορές ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας δεν κρίνεται με το διεθνές δίκαιο, αλλά με το κριτήριο του νικητή. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, αλλά μήπως είναι διαφορετικό το ειδικό βάρος της Τουρκίας ως οικονομία, ως πληθυσμός και το δικό μας? Σωστά το λέτε. Πράγματι η Τουρκία έχει μεγαλύτερα εφόδια, μεγαλύτερα ατού στα χέρια της για να παίξει αυτό το παιχνίδι. 50% της επιτυχίας της είναι αυτό. Αλλά το άλλο όμως 50% είναι η ίδια η δυνατότητά της να εκπονεί στρατηγική, να εφαρμόζει αυτή τη στρατηγική, να κάνει τις κινήσεις στο σωστό χρόνο και να επιβάλλει πολλές φορές, θα έλεγα, και στους γείτονές της ειδικά, τη δική της πολιτική, πράγμα που βεβαίως είναι αντίθετο με τα εθνικά συμφέροντα, διότι μέσα σε αυτούς τους γείτονες συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα. Ευχαριστούμε θερμά το χρόνο σας, κύριε Βαλινάκη. Ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ.